Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες, ημέρες μας μένουν ακόμα μέχρι τις εκλογές και προσπαθούμε αυτές τις τελευταίες μέρες να σας δείξουμε πρόσωπα, πρόσωπα κυρίως φρέσκα που κατεβαίνουν ίσως και για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές, έτσι για να δείτε κι εσείς τι θα αποφασίσετε, τι θα ψηφίσετε στο τέλος. Σήμερα έχω στην εκπομπή φιλοξενούμενη μία εξαιρετική κυρία, κυρία με κάπα κεφαλαίο όπως λένε, μια επιστήμονα και έχει και μια παράξενη επιστήμη για γυναίκα, διεθνολόγος, αμυντικός αναλυτής, κάπως έτσι θα μας τα πει και η ίδια, η οποία ήρθε από το εξωτερικό και σκέφτηκε ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με τα κοινά. Είδε και εκείνη όσα βλέπουμε και εμείς, μόνο που εμείς δεν έχουμε ίσως το θάρρος να κατέβουμε στην πολιτική. Δεν είναι το κατέβουν, δεν μου αρέσει, αλλά το λέω έτσι για να περάσει ή να κάνει πιο ευχάριστη την κουβέντα, την αρχική κουβέντα. Κυρίες και κύριοι, η Κατερίνα Τσουκαλά, υποψήφια βουλευτής περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, με το Μέρα 25. Καλώς ήρθες, Κατερίνα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιντηρά, για την πρόσκληση. Είναι η τιμή μου να βρισκόμαστε άλλη μια φορά στα πλατό του Νότος TV. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε υποψηφιότητες νέων γυναικών, νέων ανθρώπων γενικά, αλλά ειδικά νέων γυναικών. Βλέπετε ότι η ποσόστοση δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Τα ψηφοδέλτια είναι στελεχωμένα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε, όπως βλέπετε, θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη ανισότητα για άλλη μια φορά στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Αν ορίζεται το ποσοστό των γυναικών, είναι από τα μικρότερα στην Ευρώπη, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να στηρίξουμε όλες τις γυναικείες υποψηφιότητες. Και καλό να πούμε στον κόσμο, στους τρεις σταυρούς, οι οποίοι θα δώσει το κόμμα στο οποίο στηρίζει, τον ένα του σταυρό να το δώσει σε μία γυναίκα. Είναι πολύ σημαντικό. Κατερίνα, αυτό που δεν μας τιμάει εμάς τους άνδρες είναι ότι βάλαμε αυτό το 40% την ποσόστοση. Ουσιαστικά θα έπρεπε να έχει περισσότερες γυναίκες στο ψηφοδέλτιο. Σε όλες τις χώρες αγγλοσαξονικές και μη βλέπετε ότι οι γυναίκες, βλέπεις ότι οι γυναίκες κατακτούν συνεχώς ανδρικά κάστρα και στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε δύο γυναίκες επικεφαλής. Ακριβώς. Δύο. Δυστυχώς, από τις τρεις μεγάλες θέσεις. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πολιτική κουλτούρα αντιπροσώπευσης γυναικών. Και δεν μιλάω μόνο για την πολιτική, ακόμα και στο επιχειρήν. Βλέπετε, ας πούμε, στις σκανδιναβικές χώρες η ποσόστοση υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει σε μια πολιτική κουλτούρα ίσης, ισότιμης, ισάξιας αντιπροσώπευσης γυναικών και ανδρών. Θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή προς μια σωστή κατεύθυνση. Από εκεί πέρα όμως, για να αλλάξει η πολιτική κουλτούρα. Γιατί ως Έλληνες έχουμε βαθύτατα σεξιστική κουλτούρα. Δεν δίνουμε εύκολα ευκαιρίες σε γυναίκες. Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Οπότε εγώ δεν διαφωνώ. Θα ήθελα όμως τα ίδια τα κόμματα να υπερκεράσουν την ποσόσταση και τα ίδια τα κόμματα να αναλάβουν πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να εκπροσωπούνται οι γυναίκες. Κατερίνα, υπάρχει όμως και μια άλλη άποψη. Mm-hmm. Ότι δεν υπάρχει διάθεση συμμετοχής από γυναίκες. Ναι, αυτό βέβαια είναι αντιληπτό. Δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, αν σκεφτείτε πόσο πολύ έχει επηρεάσει η κρίση το γυναικείο πληθυσμό, αυτομάτως είναι αντιληπτό. Δηλαδή, κοιτάξτε, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι οι γυναίκες. Τα μεγαλύτερα ποσοστά. Έχουμε τεράστιο ποσοστό γυναικών οι οποίες πληρώνονται με κάτω από 400 ευρώ. Ανειδίκευτη εργασία, μαύρη εργασία, ανασφάλιστη εργασία. Αυτή τη στιγμή οι γυναίκες στην Ελλάδα βιώνουν ένα πραγματικό γολγοθά. Το εργασιακό έχει υπορρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε είναι αδύνατο για μια γυναίκα που προσπαθεί να μεγαλώσει μια οικογένεια, που προσπαθεί να μεγαλώσει παιδιά, να μπορέσει να έχει τον ελεύθερο χρόνο με όλη αυτή την ανασφάλεια την οποία βιώνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέτοια απορρίθμιση των εργασιακών, όπου απολύουν ακόμα και έγκυες γυναίκες. Με τα βάρβαρα ωράρια, τα ελαστικά ωράρια. Πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την απορρίθμιση, όπως είπαμε, στα εργασιακά. Σπούδασες στο εξωτερικό? Εγώ ναι. Σε ποια χώρα? Στην Αγγλία. Έκανα τα πτυχία μου στην Αγγλία. Έκανα το πρώτο μου πτυχίο στις διεθνές σχέσεις και στρατηγικές μελέτες στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Σου άρεσε σαν μαθήτρια? Πώς οι διεθνείς σχέσεις μπήκαν στο μυαλό σου? Θα σας πω, όταν εγώ τελείωνα το Λύκειο, ήταν η περίοδος όπου γινόταν ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία. Και ήταν ένα θέμα το οποίο με είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Συν της άλλης, δεν ήθελα να ακολουθήσω την πεπατημένη. Δεν ήθελα να σπουδάσω κάτι το οποίο το είχαν σπουδάσει
εκατοντάδες χιλιάδες άλλα παιδιά ήθελαν να εξειδικευτώ σε κάτι καινούριο. Ναι. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε πτυχίο στρατηγικών μελετών στην Ελλάδα. Οπότε μου άνοιξε τεράστιος ορίζοντας στο συγκεκριμένο πτυχίο. Αργότερα ειδικεύθηκα στις προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού με το πτυχίο μου στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, επίσης στην Αγγλία, το οποίο ήταν πάνω σε ανάλυση άμυνας και ασφάλειας, αλλά με ειδίκευση πάνω στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Και αργότερα πήρε υποτροφή για διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, όπου ειδικεύθηκα στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανική Πολιτική, όπου ασχολιόμουν με θέματα βαριάς βιομηχανικής πολιτικής. Και θα ρωτήσω τώρα εγώ, τι θέλεις και γύρισες στην Ελλάδα? Αφού το επάγγελμα αυτό, με αυτό το επάγγελμα ακόμα δεν έχω ακούσει πολλούς στην Ελλάδα να υπάρχουν. Η αλήθεια είναι γιατί γύρισες στην Ελλάδα τότε? Η αλήθεια είναι αυτή. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το θάνατο του πατέρα μου βίωσα μία αλλαγή όσον αφορά τα θέλω μου, τι είναι σημαντικό στη ζωή, και συνειδητοποίησα ότι δεν με ενδιέφερε πλέον να ασχολούμαι με θέματα βαριάς βιομηχανίας και ειδικότερα με θέματα αμυντικής ανάλυσης, και ήθελα πάρα πολύ όλο αυτό το ερευνητικό υπόβαθρο το οποίο είχα χτίσει να το στοχεύσω σε κάτι το οποίο εγώ θεωρούσα περισσότερο αξιόλογο και περισσότερο κοινοφελές. Και έτσι λοιπόν έστρεψα όλη μου την έρευνα στην πράσινη τεχνολογία, στην πράσινη οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη. Η αμυντική βιομηχανία είναι ένα μονοπόλιο, δυστυχώς. Δεν έχει εφαρμογή στην πραγματική οικονομία. Οι περισσότερες χώρες έχουν μια εθνική αμυντική βιομηχανία, την οποία πρημοδοτούν. Έπρεπε λοιπόν όλα αυτά τα οποία γνώριζα να τα εφαρμόσω πάνω σε πολιτικές, σε βιομηχανικές πολιτικές, ανάπτυξη της πράσινης τεχνολογίας, της πράσινης έρευνας. Μάλιστα, και της καινοτομίας. Ναι. Και αυτό επιχείρησα να κάνω τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησα ως ακαδημαϊκός, στην αρχή εργαζόμουν ως βοηθός καθηγητής του Πανεπιστήμου του Σάσεξ, γρήγορα έγινα λέκτορας, εργάστηκα ως επισκέπτρια λέκτορας στη Sciences Po στο Παρίσι, αργότερα εργάστηκα στο Καναδά, στο Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών του Πανεπιστημίου Wilfrid Laurier. Εκεί, έχοντας εργαστεί ήδη ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν, δεν ξέρω αν σας φαίνεται. Πώς βρέθηκες πέρα? Ναι, ήταν το 2008-2009, όπου η κυβέρνηση του Κουρδιστάν αναζητούσε ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό για να στελεχώσει το καινούργιο τμήμα διεθνών σχέσεων στο Κουρδιστάν, στο Ερμπίλ, στην πρωτεύουσα του Κουρδιστάν, το Ερμπίλ. Όπως καταλαβαίνετε, ως αμυντικός αναλυτής, ήταν ίσως από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες της ζωής μου. Νομίζω ότι φάραγες και μπούρκα στο Κουρδιστάν. Όχι, 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 καθόλου, καθόλου. Δεν μπορούσαμε. Απλά έπρεπε να είναι τα χέρια μας καλυμμένα. Καλυμμένα, ναι. Και εννοείται και κάτω από το γόνατο οι φούστες μας, αλλά δεν υπήρχε καμία. Έτσι, δεν αισθάνθηκα καμία. Ήταν όμως μια μεγάλη εμπειρία και το Κουρδιστάν. Τεράστια. Από το Λονδίνο στο Κουρδιστάν. Τεράστια εμπειρία, τεράστια. Ναι. Οι Κούρδοι, να ξέρετε, δεν υπάρχει πιο φίλος λαός τους Έλληνες από τους Κούρδους. Δεν ήταν απλά εμπειρία ζωής, ήταν ό,τι πιο συγκλονιστικό έχω ζήσει στη ζωή μου. Μόνο που είναι ένας λαός διαιρημένος στα τρία. Η μισή είναι στην Τουρκία, η μισή είναι στο Ιράκ, Συρία. Η άλλη στο Ιράκ, μερικές στη Συρία. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Έτσι ακριβώς. Το βόρειο Ιράκ, αυτό το οποίο οι Κούρδοι ονομάζουν το νότιο Κουρδιστάν, έχει η Μοσούλη, ανήκει στο Ιράκ και δυστυχώς λόγω πετρελαιοπηγών έχουμε πολύ συχνά σειράξεις. Είναι ένα πολύ, έτσι, πολύ επίμαχο ζήτημα ανάμεσα στο ήμι αυτονομημένο Κουρδιστάν και στο υπόλοιπο Ιράκ. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι οι Κούρδοι μας λατρεύουν στην κυριολεξία. Δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει λαό πιο φιλικά διακείμενο, που να αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, και σας το λέω εγώ που έχω ζήσει όλο τον κόσμο από τους Κούρδους. Οπότε για μένα ήταν άγγιγμα ψυχής. Από το Λονδίνο, από την αμυντική βιομηχανία, από όλα αυτά, από το Κουρδιστάν, θα πάμε στο Βαρουφάκι τώρα. Πείτε μου! Για να μην χάσουμε και τώρα. Κατερίνα, να σε ρωτήσω κάτι που με ρωτάνε και εμένα πολλές φορές. Βεβαίως. Ποιο είναι το ιδεολογικό στίγμα του Μέρα 25? Το Μέρα 25. Πού το τοποθετείς, αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ? Αριστερά. Και δεξιά του ΚΚΕ? Όχι, το θεωρώ στον προοδευτικό χώρο. Στον προοδευτικό χώρο, ο οποίος όμως ετοιμάζεται να δημιουργηθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολυδιασπασμένο προοδευτικό χώρο. Έτσι έχουμε ένα κεντρό χώρο, ο οποίος δεν εκπροσωπείται ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει πάρει δεξιά κατεύθυνση, είτε από το ΚΙΝΑΛ, το οποίο επίσης έχει πάρει δεξιά κατεύθυνση. Ούτε από το... μόνο το ΚΚΕ. Εννοείται όχι από το ΚΚΕ, το οποίο επιμένει στην ακυβερνησία.
Θεωρώ ότι ο καινούριος προοδευτικός χώρος ο οποίος θα δημιουργηθεί και θεωρώ ότι το ΜέΡΑ25 θα παίξει ενεργό ρόλο, είναι ένας χώρος από τον οποίο συμμετέχουν ψηφοφόροι από τη κεντροαριστερά. Είναι εξόχως κεντροαριστερό, είναι αριστερό, είναι μαρξιστικό. Ο Βαρουφάκης ο ίδιος είναι οπαδός της κινησιανής θεωρίας, άρα λοιπόν είναι υπέρ των επενδύσεων, υπέρ της ανάπτυξης. Το μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής, γιατί αυτό σημαίνει το ΜέΡΑ25, μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής. Τον είχαμε προχθές εδώ και μιλήσαμε. Βεβαίως. Είναι ένα κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε και να σας πω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που έκανε ο Βαρουφάκης. Δεν το δημιούργησε πρώτα στην Ελλάδα. Στη Γερμανία, στην Ευρώπη. Το δημιούργησε πρώτα πανευρωπαϊκά. Επί ένα χρόνο είχε συνομιλίες με εταίρους, όχι μόνο στην Ευρώπη, ακόμα και στην Αμερική. Δημιούργησε την προοδευτική διεθνής με τον Μπέρνι Σάντερς. Έχει πάρα πολύ στενές επαφές και υπήρξε οικονομικός σύμβουλος του Τζέρεμι Κόρμπιν, του Προέδρου των Εργατικών, και με επαφές μέσω αριστερών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη δημιούργησε το DiEM25, το αντίστοιχο δηλαδή. Ακριβώς. Επειδή μας τα είπε όμως. Ας σας τα είπε, εντάξει. Μας τα είπε όλα ακριβώς, μας τα εξής. Τα γνωρίζετε λοιπόν. Το διάλεξε το όνομα και ποιος το 25 κλπ. Και αυτός ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος τον οποίο στηρίζω τον Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί στηρίζω 100% τον Μπέρνι Σάντερς, στηρίζω 100% τη νέα πράσινη συμφωνία που επιχειρείται παγκοσμίως, στηρίζω 100% την πανευρωπαϊκή νέα πράσινη συμφωνία, η οποία, κύριε Χιντηράκη, είναι επενδύσεις 500 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο πάνω σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Που για μένα είναι η μόνη λύση πάνω στο διέξοδο της χώρας μου. Οι επενδύσεις πάνω σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η δημιουργία θέσεων εργασίας με πολύ υψηλό εισόδημα. Η ηλεκτροκίνηση, η επένδυση στην ηλεκτροκίνηση, η επένδυση στην αιωλική ενέργεια. Θεωρώ ότι οι εξορίξεις πετρελαίου αυτή τη στιγμή μας οδηγούν όλο και βαθύτερα στη χρεοδουλοπαρικία. Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι η συνεισφορά στο ΑΕΠ δεν θα είναι μεγαλύτερη από 0,1 έως 0,2%. Αυτή τα στιγμή πετρέλαια της Κρήτης. Δεν υπάρχει απολύτως καμία διαβεβαίωση για το αν τα διαθέσιμα αποθέματα τα οποία λένε είναι όντως διαθέσιμα. Αυτό δεν πρόκειται να φανεί παρά μόνο αν γίνουν οι πρώτες σεισμικές έρευνες. Και να ξέρω ότι αυτό θα έχει τεράστιες. Ακριβώς. Θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή. Να ξέρω ότι αυτές οι έρευνες γίνονται με βόμβες ήχου. Και αυτές οι βόμβες ήχου, να ξέρετε, ότι σκοτώνουν θαλάσσια ζωή. Η συγκεκριμένη, η τάφρωση Μεσογείου στην οποία πρόκειται να γίνουν αυτές οι έρευνες, να ξέρετε ότι φιλοξενεί πολύ σπάνια είδη θαλάσσια ζωής. Θα έχει άμεσα επιπτώσεις. Και επίσης και κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζετε, είναι ότι ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, των Ελληνικών Πετρελαίων, επειδή θα γίνει γεώτρηση σε βάθος 3.200 μέτρων, ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διαβεβαίωση για την τεχνολογική ακρίβεια του όλου εγχειρήματος. Κανείς δεν μπορεί να μας διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει πετρελοκυλίδα. Κοιτάξτε, ότι οποιαδήποτε γεώτρηση γίνεται σε βάθος πάνω από 1.500 μέτρα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική προστασία. Δυστυχώς για 30 αργύρια ξεπουληθήκαμε για άλλη μια φορά στις πολυεθνικές. Εγώ δεν είμαι κατά των επενδύσεων, κύριε Χιντηράκη. Εγώ δεν ακολουθώ στήρο πολιτικό λόγο εναντίον των επενδύσεων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι επενδύσεις στην Ελλάδα να έχουν σαφή κατεύθυνση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρέπει να απεμπλακούμε τελείως από το πετρέλαιο, τελείως από την οικονομία των ορυκτών καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία, ξέρετε ποια είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ξέρετε ότι είναι η Σαουδική Αραβία. Ναι, το ξέρετε ότι ο ίδιος πρίγκιπας Σαλμάν. Το διάβασα. Είναι το προσωπικό του στοίχημα να μπορέσει να απεμπλακεί η Σαουδική Αραβία από την οικονομία των ορυκτών. Αλλά ξέρετε γιατί. Επειδή τελειώνει το πετρέλαιό της. Εντάξει, για τα διαθέσιμα. Είναι μειώσεις τεράστιες. Όχι μόνο αυτό. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Κοιτάξτε, είναι και αυτό. Είναι και αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε, τη στιγμή που στην Ευρώπη, πανευρωπαϊκά, σιγά σιγά υπάρχουν πρόστιμα για το δίζελ και θα υπάρξει και πλήρη απαγόρευση σε λίγα χρόνια από τώρα. Στην Αγγλία θα είναι το 2040, στη Γερμανία το 2030. Μην κοιτάτε τώρα στην Ελλάδα, δηλαδή πανευρωπαϊκά, πετρελοκίνητο, δίζελ, δεν θα μπορείς να χρησιμοποιείς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος για να γίνει αυτή η εξόριξη. Επίσης, να ξέρετε ότι η Κίνα μπαίνει πολύ δυναμικά στην αγορά της ηλεκτροκίνησης και οι τιμές πέφτουν. Mm. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουμε την αγοραστική δύναμη να αγοράσουμε ένα ηλεκτροκίνητο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Να ξέρετε όμως σε λίγα χρόνια από τώρα οι τιμές μειώνονται δραστικά.
Δηλαδή, σε 5 με 10 χρόνια θα μπορεί ο μέσος Έλληνας να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Την ίδια γνώμη και για την ατομική ενέργεια, όσο και με το πετρέλαιο. Για την ατομική ενέργεια, έχω τη χείριστη και ειδικά σε μια σεισμογενή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Δεν θα μπορούσα ποτέ, ποτέ μα ποτέ, να συνηγορήσω σε κάτι τέτοιο. Είναι για μένα, δηλαδή, τρομάζω και μόνο στην ιδέα ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί εργοστάσιο παραγωγής ατομικής ενέργειας λοιπόν, στη χώρα. Κατερίνα, να πάμε λίγο παρακάτω, να μπούμε τώρα στο διατάφτα αυτή τη στιγμή. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός μας επανέλαβε για μια ακόμα φορά και μάλιστα έτσι με πολύ έντονο τρόπο ότι ο Βαρουφάκης ήταν λάθος μου, είπε. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, με αυτά που είπε, ότι συνέβησαν το εξάμεινο, εκείνο το περίφημο εξάμεινο του 2015 που ο Βαρουφάκης είχε την οικονομική ευθύνη της κυβέρνησης. Άφησε να εννοηθεί ότι ο Βαρουφάκης έκανε προσωπική πολιτική. Ότι πήγαινε στην Ευρώπη και έκανε τα καμώματα όπως υπόθηκαν, ναι, χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, μέχρι που τον πληροφόρησαν πλαγίως ότι κοίταμε το Βαρουφάκη, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν κάνουμε δουλειά. Αυτό θα σας πετάξουμε έξω. Και έτσι λέει, αναγκάστηκε να τον απομονώσει και σιγά σιγά να τον αναγκάσει να φύγει ο Βαρουφάκης από την ιστορία. Ο Βαρουφάκης, από τον έχω ακούσει και εδώ προχθές που μας μίλησε ο ίδιος, έχει μια αντίθετη άποψη στο θέμα, ότι όλοι ήταν γνώστες των πραγμάτων, όλοι στην κυβέρνηση, συμφωνήσαμε να κάνω αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Ναι. Και στο τέλος, όταν είδαν ότι κάτι συνέβη, με αδειάσανε. Τη δική σου την άποψη πάνω σε αυτό, γιατί είναι και ένα ερώτημα του κόσμου. Βεβαίως. Ποιος είναι ο Βαρουφάκης, αυτός που μας πήγε στην καταστροφή ή αυτόν που τον υπονομεύσανε οι άλλοι? Να ξέρετε ότι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης για μένα είναι ήρωας. Για μένα προσωπικά, καταθέτω την προσωπική μου γνώμη, για μένα είναι ήρωας. Είναι ο μόνος ο οποίος μπόρεσε να αντισταθεί στο έλλειμμα δημοκρατίας στην Ευρώπη. Είναι ο μόνος ο οποίος βγήκε στην Ευρώπη να διαπραγματευτεί χωρίς ίχνος δουλοπρέπειας. Είναι ο μόνος ο οποίος είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Κοιτάξτε, ο Βαρουφάκης έχει γράψει ένα βιβλίο για τα γεγονότα του 2015. Το Αίτητη Τιμένη, το οποίο αυτή τη στιγμή γυρίζεται ταινία από τον Κώστα Γαβρά. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Ο κόσμος δεν γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα για τα πεπραγμένα. Όπως και εγώ βέβαια δεν γνωρίζω αρκετά. Το μόνο σίγουρο και αυτό το οποίο διατείνεται ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση, ενώ είχαν αποφασίσει, είχαν πάρει την απόφαση να διαπραγματευτεί, ενώ γνώριζαν ότι η Ελλάδα δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βγει από το ευρώ, του έκοψαν τα φτερά. Και υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα και μέσα από το Υπουργείο Οικονομίας και μέσα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία τον υπονόμευαν. Ο ίδιος ο Γιάννης Βαρουφάκης είχε πει ότι μέχρι τη στιγμή, μέχρι την επομένη του δημοψηφίσματος, όπου κατέθεσε, την επιστολή παραίτησής του στον Πρωθυπουργό, την είχε ήδη ετοιμάσει 6 φορές προηγουμένως. Ήταν τέτοια προσπάθεια υπονόμευσης του έργου του και τέτοια προσπάθεια υπονόμευσης του ίδιου προσωπικά. Και να μην μιλήσω για τους βαρώνους των μίντια, αυτή την άκρατη και φυσικά με την τρόικα εσωτερικού, γιατί ο ίδιος το έχει πει, είναι τιμή μου ότι δέχομαι ακόμα και τώρα. Δέχομαι τη μήνυ εσωτερικού, τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού. Και ας μην μιλήσουμε για συγκεκριμένα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, τα οποία το παρουσίαζαν ως ναρκισιστή, τα οποία το παρουσίαζαν ως, όπως λέτε εσείς, εγωπαθή, ο οποίος απλά έκανε ό,τι ήθελε. Δεν είναι καθόλου έτσι. Όμως τα ίδια μέσα αυτά, πριν από το 2014, τον είχαν κάθε μέρα στις εκπομπές τους. Τα ίδια μέσα. Σαν πανεπιστημιακό, που διάσημο και γνωστό και γνωστό, ναι. Τα ίδια μέσα όμως το διαπόμπευσαν και τα ίδια μέσα δεν επεδείκνυαν ούτε καν ως δημοσιοσκοπικό έβριμα το ΜέΡΑ25 στις ευρωεκλογές. Και παρόλα αυτά βλέπετε ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης επανήλθε δυρμύτερος. 2,99% για 0,1% δεν πέτυχε την εισαγωγή της Σοφίας Σακουράφα, την έδρα της στην Ευρωβουλή. Για μένα κάτι λέει αυτό. Το 2,99% δεν είναι τυχαίο. Στο παρακάτι δεν μπήκαμε στην Ευρωβουλή. Και να ξέρετε ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει τεράστια δυναμική στην νεολαία. Κάτι σημαίνει αυτό. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τις φανφάρες. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα πισωγυρίσματα. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τον παλαιοκομματισμό. Χρειάζεται αυτή η χώρα, χρειάζεται έναν άνθρωπο ο οποίος να βγει δυναμικά μπροστά. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή έχουμε έναν οικονομολόγο παγκοσμίου φήμης. Να πει τα πράγματα με το όνομά του. Και κοιτάξτε να δείτε. Το διακύβημα για τον Γιάννη Βαρουφάκη είναι το εξής. Η Ευρώπη είτε θα ενωθεί, είτε θα εκδημοκρατιστεί, είτε θα διαλυθεί. Σε αυτό είμαστε όλοι συνένοχοι. Και στον προοδευτικό χώρο και στην κεντροδεξιά. Πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να σταματήσουμε τη λέλαπα της ακροδεξιάς.
Αυτό είναι το διακύβευμα, όχι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Βλέπω χαμηλώνει σιγά σιγά τα ποσοστά της, λόγω, αν ανέβει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, νομίζω δεν θα υπάρχει λόγος να υπάρχει ακροδεξιά στην Έχετε Ελλάδα. Έχετε παρατηρήσει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πουθενά ούτε καν τα πρόσωπα των υποψηφίων της Χρυσής Αυγής. Το έχετε προσέξει. Ναι, γιατί οι περισσότεροι ούτε είναι και υπόδικοι αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Και αν, ίσως και αν έβγαινε η απόφαση του δικαστηρίου λίγο πιο μπροστά, θα ήταν οι επιπτώσεις χειρότερες. Mm-hmm. Πάντως νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία της κρίσης δημιούργησε αυτά τα μικροκομματάκια, τα δεξιά-αριστερά. Δημιούργησε την περιθωριοποίηση. Ναι. Ο κόσμος λοιπόν ο περιθωριοποιημένος έπρεπε κάπου να απευθυνθεί. Δεν μιλάμε μόνο για το κίνημα αγανάκτησης, μιλάμε και για το κίνημα περιθωριοποίησης. Κοίταξε όμως. Κατερινάκη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει τόσο πολύ μείνει στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων εκείνο το εξάμηνο, εκείνη η κλειστή τράπεζα να βλέπεις τους ανθρώπους να στέκουν απ' έξω και να κλαίνουν για να πάρουν 60 ευρώ και τέτοια. Βεβαίως. Η ταύτιση που δεν την έκανε η αντιπολίτευση, την έκανε ο Τσίπρας και η δική του, ότι ο Βαρουφάκης ήταν η αιτία, που βλέπεις ακόμα ότι ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Λέει, εντάξει, μου αρέσει που μιλάει. Ωραίος, καλός είναι. Αλλά εσύ, τι λέει ο Τσίπρας. Βεβαίως. Αυτός μας τα έκανε. Φυσικά και είναι επιφυλακτικός. Κοιτάξτε, ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με ένα ληστρικό τραπεζικό σύστημα. Αν κοιτάξετε το πρόγραμμα του ΜέΡΑ25, ο Γιάννης Βαρουφάκης χτυπάει ακριβώς αυτό, το ληστρικό τραπεζικό σύστημα. Τι λέει, έχεις κόκκινο δάνειο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει διαμεσολάβηση της τράπεζας. Εσύ άμεσα με το κράτος θα πάρεις την πίστοση που χρειάζεσαι, θα δίνεις το δάνειο που χρειάζεσαι, έτσι ώστε να μπορέσεις να σώσεις το σπίτι σου. Δεν θα πουληθεί το σπίτι σου σε ληστρικά φαντ στο εξωτερικό, το οποίο θα σου πουλήσουν την ολική αξία για 10%, θα μειώσουν τα αποθεματικά των τραπεζών εξαιτίας ακριβώς της υποτίμησης των ακινήτων και ο κάθε πολίτης θα έχει άμεση επαφή με το κράτος μέσω μιας εταιρείας διαχείρισης, δημόσιας επιχείρησης, διαχείρισης κόκκινων δανείων. Χτυπάει το τραπεζικό σύστημα εξαιτίας της ληστρικής διάθεσης που επέδειξαν το 2015 και αυτό είναι και το προσωπικό του σύστημα, κύριε Χιντηράκη. Γι' αυτό ακριβώς κατέβηκε με αυτό το πρόγραμμα. Για να αποκαταστήσει την ιστορική αδικία εις βάρος του. Σωστά. Δεν έφερε ο Βαρουφάκης τα capital controls. Να τα δεκτώ εγώ. Μην τρελαθούμε. Ο Ντράγκη τα έφερε. Να. Δεν έκλεισε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης στην τράπεζα. Το ληστρικό σύστημα. Το αγαπημένο μου βιβλίο, κύριε Χιντηράκη, είναι το βιβλίο της Ναόμι Κλάιν, το οποίο λέγεται Το Δόγμα του Σοκ. Και αυτό το βιβλίο μιλάει για τα σοκ τα οποία δημιουργηθεί το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, ψυχολογικά σοκ. Ψυχολογικό σοκ, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η ίδια η Ναόμι Κλάιν, αν δεν ξέρω τι γνωρίζετε, είναι παγκοσμίως γνωστή. Δεν έχω διαβάσει όμως τίποτα. Το Δόγμα του Σοκ είναι ένα φανταστικό βιβλίο και μιλάει ακριβώς για αυτά τα φαινόμενα. Κατερίνα, έχεις έναν τρόπο να μιλάς και δεν σε διέκοψα πίντες για να μην σου χαλάσω τον ερμό της σκέψης σου. Μπορεί να έχω ένα σωρό αντιρρήσεις, εγώ σαν να τις ακούω από τον κόσμο για αυτά που έγιναν, για αυτά που συνέβησαν τότε. Εγώ θα λέω, αν ο κόσμος στην Ελλάδα πιστεί στο διάστημα αυτό και τον ψηφίσει, καλώς έχει. Θα μας δείξει ποιος ήταν ο Βαρουφάκης. Αλλά να μην σου πω ότι έμεινα κι εγώ τότε με την εντύπωση ότι μου έλεγε λιγάκι πράγματα που δεν τα καταλάβαινα. Μου μιλούσε για παράλληλο νόμισμα. Δεν υπάρχει. Μου μιλούσε ένα σωρό πράγματα. Τα λέγανε τότε. Ναι, το ξέρω. Και τα επόμενα χρόνια. Μου μιλούσε για δημιουργική ασάφεια των πραγμάτων. Δινόταν και με τον τρόπο με τις κόκκινες κορδέλες και εσύ και πήγε να επηρεάσει τον τρόπο της ομιλίας του. Και αυτό. Να τα εξηγήσουμε ένα-ένα. Παράλληλο νόμισμα και επιστροφή στη δραχμή, ο Γιάννης ο Βαρουφάκης δεν εισηγήθηκε ποτέ. Αυτό το οποίο είχε εισηγηθεί ήταν εισαγωγή σε ένα ηλεκτρικό νόμισμα μέσω πιστώσεως στο ηλεκτρονικό αφημί του καθενός. Ποτέ δεν μίλησε για επιστροφή στη δραχμή όπως γίνεται παγκοσμίως και στο εξωτερικό. Μίλησε για επιστροφή σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα πιστώνεται στον κάθε φορολογούμενο μέσω του λογαριασμού του στο TaxesNet. Να αποκατασταθεί και αυτή η αλήθεια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές. Το θέμα είναι ότι δεν τα καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος. Βεβαίως και δεν το καταλαβαίνει. Και επίσης ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει λασπολογηθεί και λιδωρηθεί όσο ελάχιστη στη νεότερη πολιτική ιστορία. Αλλά ξέρετε κάτι, για μένα ο Γιάννης Βαρουφάκης θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να πει τα πράγματα με το όνομά του και γι' αυτό το λόγο έχει τέτοια μεσότητα και με τον κόσμο. Μπορεί εκείνη την περίοδο να μην μπορούσε να τα εξηγήσει, αλλά αν δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τις ομιλίες στο τελευταίο διάστημα, το πρόγραμμα του ΜέΡΑ25 είναι πάρα πολύ βατό. Είναι πάρα πολύ απλό. Τι λέμε, όχι στο ληστρικό τραπεζικό σύστημα. Άμεση συναλλαγή του πολίτη με το κράτος. Είναι εφικτό. Δεν μιλάει για κάτι παράλογο. Να μου λες μια χώρα που έχει εφαρμοστεί.
Σε πάρα πολλές χώρες. Για να με πείσει και εμένα. Σε πάρα πολλές χώρες υπάρχει άμεση ναι, ηλεκτρονική συναλλαγή. Ξέρω ότι οι τράπεζες δεν υπάρχουν χώρες που να μην έχει τράπεζες. Φυσικά και δεν υπάρχουν χώρες που να μην υπάρχουν τράπεζες. Ναι. Πώς θα κάνω άμεση επαφή με το κράτος εγώ, και αν δεν υπάρχει τράπεζα. Το κράτος θα μου κάνει το τραπεζίτη, το κράτος. Αφού έχει αποτύχει να κάνει. Έχει αποτύχει να κάνει και την παραμικρή δουλειά, θα κάνει το τραπεζίτη. Απλά το κράτος δεν θα ξεπουλήσει το σπίτι σου σε ληστρικό φαντ. Ναι. Το κράτος δεν θα το ξεπουλήσει για 10%. Το κράτος δεν θα σε πετάξει στον δρόμο. Το κράτος θα αναλάβει τις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Θα μεταφέρει το δάνειό σου από τις τράπεζες σε μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων και από εκεί και πέρα θα σου δώσει την πίστοση μέσω συμβιβασμού μαζί σου να πληρώνεις ένα ενίκιο έτσι ώστε να μπορέσει να βγάλει προστοζήνη, έτσι ώστε να μπορέσει να ανέβει η τιμή των ακινήτων στην Ελλάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τον ΕΡΦΙΑ έχουν διαλυθεί τα πάντα και για να μπορέσει να ανασάνει η οικονομία. Αυτό θα κάνει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και αυτό νομίζω ότι απαιτεί και η ασφυξία την οποία αυτή τη στιγμή βιώνουμε ως ελληνική οικονομία. Απλές κατανοητές λύσεις, κύριε Χιδηράκη. Κοιτάξτε, όπως ο κομμουνισμός παλαιότερα λέγανε ότι χρειάζεται, έκανε λάθος στη χώρα που πήγε να εφαρμοστεί. Και έπρεπε να εφαρμοστεί σε μια χώρα προηγμένη, σαν τη Γερμανία, μόνο πήγε σε μια χώρα που ήταν δουλοπάργη κλπ. Έτσι και το σύστημα του Βαρουφάκη πρέπει να γίνει σε μια κοινωνία που να είναι εξελιγμένη. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτά που μου λες εμένα, εγώ να τα δεχτώ. Mm-hmm. Εγώ. Σαν ένα απλό άνθρωπο. Να τα δεχτώ ότι είναι σωστά. Πού τη βλέπετε και την εξέλιξη, κύριε Χιδηράκη? Εγώ ζω. Δεν ξέρω. Εμείς βιώνουμε μια φτωχοποίηση αυτή τη στιγμή. Εγώ δηλαδή. Εσείς και στο εξωτερικό, αυτό ακριβώς. Ερχόμενοι από το εξωτερικό, βλέπω τα πάντα να διαλύονται. Δηλαδή, εμένα προσωπικά δεν με προβληματίζει η πρόταση του Βαρουφάκη για διαχείριση κόκκινων δανείων από το κράτος και όχι από την τράπεζα. Ναι, εμένα, δηλαδή, εμένα δεν είναι μόνο αυτό όμως, έτσι. Φυσικά και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια σωστή λύση προς μια σωστή κατεύθυνση. Εγώ το πιστεύω αυτό. Μάλιστα. Ο Βαρουφάκης μας έχει μιλήσει. Πολλές χώρες τα οποίες να έχουν το ποσοστό κόκκινων δανείων τα οποία να έχει όχι η Ελλάδα. Όχι. Ή το ποσοστό χρέους το οποίο να έχει η Ελλάδα. Όχι. Το θέμα είναι όμως ότι, άκου να σου πω, ότι τον έχουν απειλήσει με ειδικό δικαστήριο. Βεβαίως. Διότι ο Τσίπρας και χθες ακόμα παραδέχθηκε ότι ένα μεγάλο. Ότι το τρίτο μνημόνιο. Εσείς λέτε ότι υπάρχει και τέταρτο μνημόνιο. Mm-hmm. Ότι το τρίτο μνημόνιο λέει όχι τόσα που λέτε. Mm-hmm. Τα 100 εκατομμύρια μας έβαλε μέσα. Και μάλλον έμεσα το ό,τι και να έγινε το χρόνο στο Βαρουφάκη. Ο κόσμος λοιπόν έμεινε με την εντύπωση ότι αυτά τα καμώματα του Βαρουφάκη μας φέρανε σε αυτό το επίπεδο το τελευταίο. Να το εξηγήσουμε και αυτό, γιατί υπάρχει η παραφιλολογία. Δύο λεπτά να πεις ό,τι θέλεις. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει αυτή η παραφιλολογία ότι ο Βαρουφάκης μας χρέωσε, άλλος λέει 80, άλλος λέει 100, άλλος λέει 200, άλλος λέει 260. Ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Βαρουφάκης, ό,τι αποθεματικό παρέλαβε, το ίδιο παρέδωσε. Είναι ο μόνος υπουργός οικονομικών, ο οποίος δεν χρέωσε ούτε μία δραχμή έξτρα φόρων. Αυτή η δήλωση ανήκει στον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση μας κόστησε 86 νομίζω δισεκατομμύρια. Είναι δήλωση του κυρίου Στουρνάρα. Ας κρίνει ο κόσμος για ποιο λόγο την έκανε ο κύριος Στουρνάρα σε αυτή τη δήλωση και για ποιο λόγο έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με τη διακυβέρνηση του Γιάννη Βαρουφάκη. Εάν το πάθος σου αυτό σου δίνει το δικαίωμα, τώρα καιρό να βγαίνει να το λες και να το. Ίσως να έπειθες πολύ κόσμο. Γιατί έχεις διαβάσει πάρα πολύ. Είσαι καλά μελετημένη, ναι, και δεν μπορεί κανείς να σου φέρει. Κύριε Χιδηράκη, από την καρδιά μου βγαίνω αυτό που σας λέω. Σας μιλάω ειλικρινά. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ήρωας. Είναι ο ήρωας της νεότερης ελληνικής πολιτικής ιστορίας και θεωρώ ότι θα παίξει σημαντικότερο ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν θα πίστευα βαθιά. Δεν σας ήρθα ούτε ως διαβασμένη, σας ήρθα ως νέα Ελληνίδα γυναίκα, η οποία θεωρεί ότι οι προτάσεις του Γιάννη Βαρουφάκη είναι προτάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό και μόνο ήρθα να σας παραθέσω και τίποτε άλλο. Ούτε προπαγανδίζω, ούτε προέρχομαι από κομματικές γραμμές. Σας μιλάω ειλικρινά, το στηρίζω όμως ως άνθρωπο πάνω απ' όλα και ως οικονομολόγο. Ναι. Το θέμα μου δεν ήταν ότι μορφωμένη η κυρία ήταν. Όχι, μορφωμένη πάνω στα θέματα του Βαρουφάκη μου ήρθες. Διαβασμένη. Διαβασμένη. Διαβασμένη πολύ. Γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν, δεν διαβάζουν τα προγράμματα. Ναι. Και γι' αυτό τα είπες, ο κόσμος είναι απέναντι και σ' άκουσε και μακάρι μεθαύριο στις 8 του μήνα να έρθει να μου πεις. Μου έκανε καλό αυτή η εκπομπή και βγήκα. Πραγματικά. Βέβαια, οπωσδήποτε θα συναντάς τις αντιρρήσεις που σου είπα εγώ βεβαίως. Και θα τις συναντάς στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Για την απίστευτη επικοδομητική συζήτηση που είχαμε και μου δώσατε τη δυνατότητα να αποκαταστήσω κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να αποκαταστήσω. Να τα αποκαταστήσεις. Το πόσοι μας πίστεψαν ή σε πίστεψαν είναι άλλο καπέλο. Πάντως,
Σου δώσαμε την ευκαιρία να τα πεις, γιατί έφερες ένα βάρος μέσα σου και ήθελες να μιλήσεις γι' αυτό. Ακριβώς. Δεν έφτανε η μισή ώρα να κουβεντιάσουμε, αλλά αυτή έχουμε τηλεοπτική. Αυτή στη διάθεση. Ήταν υπέρα αρκετή χειρίση. Γεια σου, Κατερίνα. Σας υπέρα, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε σε λίγο.